Έθιχα μια ερώτηση αν το αλάτι τελικά μπορεί να προκαλέσει οστεοπόρωση όπως είχαμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια. Όμως κάτι τέτοιο βάσει των νέων ερευνών δεν ισχύει. Το αλάτι και ιδιαίτερα το ανεπεξέργαστο, αυτό το οποίο έχει ένα χρωματισμό γκρι προς το μπέζ, δεν μπορεί να προκαλέσει οστεοπόρωση και ίσα ίσα βοηθάει. Γιατί 25 με 27% του αλατιού βρίσκεται στα οστά. Άρα βλέπουμε ότι παίζει σημαντικό ρόλο ο ηλεκτρολίτης, το νάτριο δηλαδή, για την οστική πυκνότητα. Έτσι, μπορεί να προκύψει οστεοπόρωση όταν δεν καταναλώνουμε αλάτι. Γιατί το αλάτι το οποίο καταναλώναμε όλα αυτά τα χρόνια είναι ραφιναρισμένο, επεξεργασμένο θερμικά, αλλά από εκεί και πέρα περιέχει αντισυσσωματικούς παράγοντες. Πράγμα το οποίο θέλουμε να εξαιρέσουμε το κλασικό επιτραπέζιο αλάτι. Έτσι, το αλάτι το οποίο εμείς έχουμε στη διατροφή μας, πρώτα απ' όλα έρχεται φυσικά από τις τροφές που καταναλώνουμε και από εκεί και πέρα οτιδήποτε βάλουμε εμείς έξω στο φαγητό μας. Δηλαδή περίπου ένα κουταλάκι με 1,5 του γλυκού την ημέρα. Αυτό θα βοηθήσει φυσικά και στην οστεοπόρωση, αλλά και γενικά στα επίπεδα ηλεκτρολιτών.